ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να σε ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και για την υπομονή σας. Όπως γνωρίζετε, χθες και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση είχε την πρώτη της, η νέα ελληνική κυβέρνηση είχε την πρώτη της παρουσία σε δύο κορυφαίους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο Eurogroup και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απασχόλησαν θέματα τρομοκρατίας και κυρίως η κρίση στην Ουκρανία. Όπως γνωρίζετε, στις τετραμερείς συνομιλίες στο Μίνσκ υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη. Υπήρξε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός από τις 15 Φεβρουαρίου. Είναι μια συμφωνία που δίνει μια ευκαιρία στην ειρήνη και στη συνεννόηση στην Ουκρανία. Συζητήσαμε επίσης το ζήτημα της τρομοκρατίας και ομόφωνα εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας προς τον γαλλικό λαό, καταδικάζοντας τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις. Παράλληλα εξετάσαμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο τόσο στην εκδήλωσή του όσο και στις αιτίες του, δηλαδή στη ρίζα του κακού, σεβόμενη πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, υπήρξε αναλυτική συζήτηση για την ΟΝΕ, στο πλαίσιο της οποίας εκλήθη ο πρόεδρος του Eurogroup, κ. Ντάιζενμπλουμ, ο οποίος ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις διαβουλεύσεις που εξελίσσονται σε σχέση με τη χώρα μας. Επανέλαβε την δήλωσή του για τη συμφωνία που είχαμε μετά από τη συνάντησή μας σήμερα το πρωί, την οποία φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε, μια δήλωση που αποτελεί ένα βήμα σε θετική κατεύθυνση, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι το επόμενο τακτικό Eurogroup, να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις με επικοδομητική διάθεση, προκειμένου να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση. Τις τελευταίες ώρες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, διακινήθηκαν μέσα και έξω από την Ελλάδα σενάρια κρίσης και χρεοκοπίας σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδεχόταν, δεν υπέγραφε την παράταση και την ολοκλήρωση του μνημονίου. Όπως επίσης και σενάρια τρομοκρατίας και χρεοκοπίας σε περίπτωση που, όπως και έγινε, δεν δεχόμασταν την χθεσινοβραδινή πρόταση για το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup. Δεν τα υπογράψαμε, καμία καταστροφή δεν επήλθε, όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Η μετάβαση από το μνημόνιο στο νέο ελληνικό πρόγραμμα είναι πλέον το αποκλειστικό και ουσιαστικό αντικείμενο των διαβουλεύσεων, καθώς και το ουσιαστικό αντικείμενο του νέου, του επόμενου Eurogroup την ερχόμενη Δευτέρα. Η ελληνική δημοκρατία σε αυτές τις διαβουλεύσεις προσέρχεται με καθαρές θέσεις, τις υπερασπίζεται, διεκδικεί και πείθει. Δεν εκβιάζει και δεν εκβιάζεται. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι η ελληνική αντιπροσωπεία έκανε ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση, διαπραγμάτευση όμως που συνεχίζεται τις επόμενες μέρες. Οι τεχνικές επιτροπές πιάνουν από αύριο δουλειά. Είμαστε βέβαιοι ότι οι εργασίες τους θα διευκολύνουν την συζήτηση στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας. Στη διάθεσή σας. Ο κύριος Πρωθυπουργός θα δεχθεί ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε και από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα ξένα. Επομένως, σας δω. Ναι. Η κυρία Καλογεροπούλου.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μάθω αν τοποθετηθήκατε εσείς στο Συμβούλιο, αν υπήρξε κάποια αντίδραση από τους εταίρους και τι έγινε ακριβώς και με την κυρία Μέρκελ. Βεβαίως και τοποθετήθηκα σε όλες τις φάσεις της συζήτησης και στις τρεις θεματικές. Ιδιαίτερα στο θέμα της Ελλάδας ήταν αναμενόμενο ότι το βασικό αντικείμενο της συζήτησης αφορούσε τις προτάσεις μας για το πώς θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτήν την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Είχα την ευκαιρία λοιπόν σε κλίμα επικοδομητικό να εξηγήσω στους εταίρους μας ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο την υπέρβαση αυτής της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης με ένα σχέδιο σαρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος, στη δημόσια διοίκηση, κυρίως όμως ένα σχέδιο να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες των τελευταίων χρόνων που δεν αντιμετωπίστηκαν διότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή, το λαθρεμπόριο, παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο, αλλά και μια αίσθηση δικαιοσύνης, δικαίου που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Εξήγησα στους εταίρους μας ότι η Ελλάδα έκανε τα τελευταία χρόνια είχε ένα πρόγραμμα μιας τρομακτικής δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό το πρόγραμμα απέφερε φυσικά το αποτέλεσμα να καλυφθούν τα τεράστια ελλείμματα και να έχουμε πλεονάσματα, όμως επέφερε ταυτόχρονα και σημαντικές ζημιές στον κοινωνικό ιστό. Μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που έχουμε χρέος όλοι μας να αντιμετωπίσουμε. Διεύρυνε τις κοινωνικές ανισότητες και δημιούργησε ένα χρέος το οποίο από το 120% πήγε στο 180%, ένα χρέος μη βιώσιμο. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε με μια κοινή απόφαση για την αναγκαία απομείωσή του, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε το δημοσιονομικό περιθώριο για να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην ανάπτυξη. Εξήγησα στους εταίρους ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία, για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δεν έχουμε δηλαδή πρόθεση να διακινδυνεύσουμε να επιστρέψουμε στην εποχή των ελλειμμάτων. Και ζήτησα από τους εταίρους την εμπιστοσύνη τους να αντιμετωπίσουν την πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα όχι ως απειλή να επιστρέψουμε στα παλιά, αλλά ως ευκαιρία να γίνουν επιτέλους οι αλλαγές εκείνες στην Ελλάδα που θα την κατατάσσουν σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τις παθογένειες του παρελθόντος που υπάρχουν ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική βούληση για μεγάλες συγκρούσεις με συμφέροντα στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι η συζήτηση έγινε σε κλίμα κατανόησης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι ουσιαστικές αποφάσεις θα ληφθούν την επόμενη Δευτέρα. Μην μου κάνετε εσείς όλες τις ερωτήσεις, να ρωτήσει και κανένας άλλος. Να μοιράσουμε λίγο και τον χρόνο, έτσι. Να γυρίσουμε από εκεί πέρα, ο κύριος Τσακίρης. Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν μετά τη σημερινή συζήτηση είσαστε πιο αισιόδοξος, αν είμαστε πιο κοντά στη βασική επιδίωξή σας που είναι το λεγόμενο πρόγραμμα Γέφυρα. Αν λοιπόν μετά την εξέλιξη που είχαμε και με τη συμφωνία σας με τον Ντάισελμπλουμ, βλέπετε ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στη συμφωνία Γέφυρα. Νομίζω ότι σήμερα φεύγουμε έχοντας κάνει κάποια σημαντικά βήματα. Δεν καλύψαμε όλη την απόσταση, αλλά σίγουρα καλύψαμε ένα σημαντικό μέρος. Κυρίως αποδείξαμε, επαναλαμβάνω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πεδίο
συγκρούσεων αλλά και συμβιβασμών. Ένα πεδίο που στο τέλος της ημέρας κυριαρχεί όχι η αντίληψη των εκβιασμών, αλλά η αντίληψη της αναγκαίας συνένεσης προκειμένου να βρεθούν λύσεις όταν αυτό είναι προς όφελος όλων των πλευρών. Νομίζω ότι θα υπάρξει ουσιαστικό περιεχόμενο στις διαπραγματεύσεις και στις διαβουλεύσεις των επόμενων ημερών. Όμως απεδείχθη ότι κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει συνθήκες ρήξης και μάλιστα για να επιβεβαιώσει εμμονές ή για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Το κοινό συμφέρον όλων αντιλαμβάνεστε, και ιδίως όταν μιλάμε για πράγματα που έχουν ιστορική σημασία όπως η ενότητα της Ευρωζώνης, το κοινό συμφέρον όλων λοιπόν είναι υπεράνω τέτοιου είδους σκοπιμοτήτων. Αυτό αποδείχθηκε αυτές τις μέρες. Βέβαια, θα είμαστε εδώ για να δούμε το ουσιαστικό περιεχόμενο της διαβούλευσης και την κατάληξή τους. Κύριος Μακρυγιάννης. Κύριε Πρόεδρε, είπατε για μεταρρυθμίσεις. Εμένετε όλο αυτό τον καιρό και στις επαφές σας με τους ξένους ηγέτες και προφανώς και σήμερα από ό,τι κατάλαβα μιλήσατε για μεταρρυθμίσεις που θα έχει το νέο πρόγραμμα. Λέγεται, κυκλοφορεί τέλος πάντων, ότι ένα μέρος των μεταρρυθμίσεων από το προηγούμενο πρόγραμμα, το μνημονιακό, θα περάσει στο νέο. Σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει αυτό, αν όντως γίνει αυτό, και εν πάση περιπτώσει ποιες μεταρρυθμίσεις εννοείται και ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να μπουν στο νέο πρόγραμμα? Κύριε Μακρυγιάννη, για να συνεννοηθούμε, η άποψή μου είναι ότι οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο μνημόνιο ήταν φιλοσικής. Ποτέ δεν ετέθη ως προαπαιτούμενο, για παράδειγμα, η δημιουργία κτηματολογίου ή περιουσιολογίου προκειμένου να εκταμιευθεί μια δόση. Πάντοτε ετίθεται ως προαπαιτούμενο οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, δηλαδή σκληρή λιτότητα. Υπ' αυτή την έννοια, το μνημόνιο, όπως το γνωρίσαμε και μας πόνεσε και μας δημιούργησε συνθήκες καταστροφής, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει. Ούτε η Τρόικα υπάρχει, ούτε το μνημόνιο όπως το γνωρίσαμε υπάρχει. Το φύλος οικής που συνόδευε το μνημόνιο, μεταρρυθμίσεις που ποτέ δεν γίνανε, είναι ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να εξετάσουμε μαζί με τους εταίρους. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που που εισηγήθηκαν αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, θέλουμε να τις υλοποιήσουμε. Κυρίως όμως θέλουμε να προτάξουμε τις μεταρρυθμίσεις που, επαναλαμβάνω, αφορούν την αποκατάσταση ενός συστήματος δικαίου στην ελληνική κοινωνία, διότι όλα αυτά τα χρόνια μονομερώς έπεσαν τα βάρη στη μεσαία τάξη και στα χαμηλά εισοδήματα, ενώ πολλοί εκ των συμπολιτών μας που είχαν και συνεχίζουν να έχουν υψηλά εισοδήματα και μεγάλη περιουσία, δεν πληρώσαν μερτικό σε αυτή την καταστροφή, διότι μετέφεραν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, διότι συνεχίζαν να φοροδιαφεύγουν και να φοροαποφεύγουν. Βασικός προσανατολισμός των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών θα είναι να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό κράτος, ώστε να αποκατασταθεί αυτή η σχέση δικαίου και ταυτόχρονα να μειωθούν αυτές οι δραματικές κοινωνικές ανισότητες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουμε και πόρους, τους οποίους θα τους διαθέσουμε για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την αντιμετώπιση αυτού του δραματικού φαινομένου, να έχουμε συμπολίτες μας χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρικό, χωρίς ένα πιάτο φαγητό. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι δείγμα του πολιτισμού μιας χώρας και μάλιστα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Και σε αυτό το ζήτημα φαντάζομαι ότι θα έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση των εταίρων μας για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Κύριος Τσιγουρής. Κύριε Πρόεδρε,
λαοί των οποίων υφίστανται προγράμματα αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί με κάποια υποψία να ακούσει κάποιες ελληνικές απόψεις για το τέλος της λιτότητας, ιδιαίτερα όταν η οικονομία της είναι μια κατάσταση. Πώς, για παράδειγμα, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας που υφίστανται τέτοια προγράμματα δέχονται ή δέχτηκαν η Ελλάδα να έχει μια ειδική αντιμετώπιση. Κύριε Τσιγουρή, πρέπει να σας πω ότι πράγματι σε όλη την Ευρώπη υπήρξε μια κατεύθυνση πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά η δημοσιονομική προσαρμογή που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα ήταν πρωτοφανής και σε μέγεθος και σε σχέση με τη χρονική διάρκεια. Συνεπώς δεν μπορεί η Ελλάδα να συγκριθεί με άλλες περιπτώσεις, με άλλες χώρες. Είναι πράγματι μια ειδική περίπτωση ως προς την σκληρότητα των μέτρων λιτότητας, το μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής και τις ζημίες που δημιούργησε στον κοινωνικό ιστό. Αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Όσοι εκ των εταίρων μας θέτουν παρόμοια ζητήματα, και δεν είναι πολλοί, διότι η συντριπτική τους πλειοψηφία αντιλαμβάνεται ότι η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία να επιστρέψει η Ευρώπη στην ατζέντα της ανάπτυξης. Όλη η Ευρώπη. Αλλά επειδή υπάρχουν πράγματι και εταίροι που βλέπουν ως πολιτικό πρόβλημα την επιτυχία της Ελλάδας, της νέας ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας, θέλω να σας πω ότι κάνουν λάθος. Πρώτον, γιατί σας είπα, η Ελλάδα ήταν μια μοναδική περίπτωση σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεύτερον και κυριότερον, διότι δεν μπορούν να εξωτερικεύουν τις εσωτερικές τους πολιτικές σκοπιμότητες, θέτοντας θέμα διακινδύνευσης της ίδιας της συνοχής της Ευρωζώνης. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο δεν προσφέρουν θετική συνεισφορά στο κοινό ευρωπαϊκό μας εγχείρημα. Άλλωστε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ανεξάρτητα από τι θα γίνει με την Ελλάδα, τα πολιτικά τους προβλήματα στο εσωτερικό θα συνεχίσουν να τα έχουν. Είναι ανεξάρτητο αυτό από τι θα γίνει με την Ελλάδα. Εξήγησα λοιπόν στους εταίρους ότι όλοι, μα όλοι ανεξαρτήτως, νότιοι, βόρειοι, όσοι είμαστε στην Ανατολή ή στην Δύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε κοινό συμφέρον από το να πετύχει η νέα ελληνική κυβέρνηση, διότι αν η Ελλάδα σταματήσει να απασχολεί για πολύ χρόνο ακόμη ως ειδικό θέμα της Συνόδου Κορυφής, αν η Ελλάδα ξεπεράσει την κρίση, επιστρέψει στην ανάπτυξη, αυτό θα είναι και η αρχή του τέλους της κρίσης για το σύνολο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να συνεχίσουμε, να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους συναδέλφους που από ό,τι βλέπουμε είναι πολλοί. Η κυρία Κουτσοκώστα από το Euronews. Προκειμένου να ξεπεραστεί λοιπόν το χθεσινό αδιέξοδο, το θέμα της επέκτασης έχει φύγει από το κάδρο. Κοιτάξτε, από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης και όλο το διάστημα μετά και στις προγραμματικές δηλώσεις εξήγησα ότι αυτό που έχουμε ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι ο δύσκολος συνδυασμός δύο βασικών αρχών που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την αρχή της αποδοχής του σεβασμού στη λαϊκή ετιμιγορία, στη δημοκρατία, στο αποτέλεσμα δηλαδή των εκλογών στην Ελλάδα, με την αρχή του σεβασμού στους κοινούς μας κανόνες. Και είπα ότι παρά το γεγονός ότι διαφωνούμε με αυτούς τους κανόνες, διαφωνούμε με τους κανόνες της σκληρής και αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, με το σύμφωνο σταθερότητας, εν τούτης, είμαστε υποχρεωμένοι να τους σεβαστούμε.
διότι αποτελούν ιδρυτικούς κανόνες των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτή την έννοια, νομίζω ότι αυτός είναι ο κρίσιμος συμβιβασμός, ο κρίσιμος συνδυασμός της στήρησης των δύο βασικών αρχών, της δημοκρατίας και των κανόνων. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινήσατε στην εισήγησή σας και είπατε πως η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί με καθαρές θέσεις και πείθη. Ήθελα να ρωτήσω, ποιους πείσατε? Υπάρχουν συγκεκριμένοι εταίροι οι οποίοι αυτές τις μέρες άλλαξαν τη θέση τους σε σχέση με την Ελλάδα? Κύριε Αντζολέτο, καταρχάς υπήρχαν πολλοί που διακινούσαν την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι απομονωμένη. Ότι είμαστε μόνοι εναντίον όλων. Δεν αισθάνθηκα έτσι σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετοί αυτοί που πήραν το λόγο και υποστήριξαν την ανάγκη να υπάρξει κατανόηση στις ελληνικές θέσεις. Άλλωστε αυτό το διαπιστώσατε και από τις δηλώσεις ηγετών κατά την είσοδό τους στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι μόνη. Η Ελλάδα διαμορφώνει συμμαχίες. Η Ελλάδα σήμερα έχει φωνή, έχει άποψη, έχει πρόταση, έχει υπόσταση και αυτό νομίζω είναι μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την θέση που βρισκόταν η χώρα μας πριν από τις 25 του Γενάρη. Η κυρία Μαλτέζου από το Reuters. Πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ως τη Δευτέρα? Πριν από λίγο ο κύριος Τάιζελμπλουμ είπε ότι τεχνική συμφωνία. Πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, όμως λίγο δύσκολο. Εσάς ποια είναι η θέση σας? Εάν επιτευχθεί η τεχνική συμφωνία, σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί και πολιτική συμφωνία. Πιστέψτε με, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να βρούμε τεχνικές λύσεις ή ότι δεν υπάρχουν τεχνικοί δρόμοι. Το θέμα είναι κατεξοχήν πολιτικό, κατά τη γνώμη μου. Και όλη αυτή η συζήτηση, αλλά και η σημερινή εξέλιξη, σηματοδοτεί την διάθεση για πολιτική συμφωνία. Κυρία Σαββοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, διαβάζω από τις δηλώσεις του κυρίου Γιούνκερ ότι η Ελλάδα μπορεί να αντικαταστήσει το 30% του μνημονίου με μέτρα ισοδύναμης αξίας. Να εικάσω ότι το υπόλοιπο θα παραμείνει ως έχει. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για αυτό το πρόγραμμα? Πώς θα αξιολογείτε, πώς θα το λέμε, θα υπάρχουν όντως ισοδύναμα κοστολογημένα πέραν αυτού του μνημονίου, τέλος πάντων, για το οποίο αναφέρθηκε στο κύριο, ο κύριος Γιούνκερ? Ακούσατε από τον κύριο Γιούνκερ να λέει τη λέξη μνημονίο? Όχι, σας ρωτώ γιατί άκουσα τις δηλώσεις του. Δεν άκουσα να αναφέρει τη λέξη memorandum. Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι η ανάγκη να δούμε πώς θα καλύψουμε το έδαφος, πώς θα βρούμε κοινούς τόπους ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος που ίσχυε μέχρι πρότινος και τυπικά ισχύει μέχρι τις 28 Φλεβάρι και σε αυτό το πρόγραμμα γέφυρα, όπως το ονομάσαμε, με βάση τις προτάσεις και τα πλάνα της νέας κυβέρνησης. Και νομίζω ότι δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι θέμα ουσίας. Να δούμε πάνω σε ποια βάση μπορεί να οικοδομήσουμε μία λύση που θα είναι και επικοδομητική και αποτελεσματική και μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα με ταχύτητα στην έξοδο από την κρίση. Πώς θα αξιολογείτε? Δεν ρώτησα, αλλά δεν... Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, πώς θα από ποιον? Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει δηλαδή, και μέσα στη Σύνοδο αυτό ακούστηκε από τον ίδιο τον Ντάιζελμπλουμ, αυτό που γνωρίσαμε ως ένας οργανισμός χωρίς θεσμική νομιμοποίηση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο,
Εμείς λοιπόν θα επικοινωνούμε με τους θεσμικούς μας εταίρους. Η συμφωνία και η επικοινωνία μας θα γίνεται κατά κύριο λόγο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και φυσικά, στο βαθμό που έχουμε δανειακές σχέσεις και με το IMF και με την Διεθνές Πνευματικό Ταμείο και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία προκειμένου να βρίσκουμε βιώσιμες και κοινά αποδεκτές λύσεις. Ο κύριος Πινθουράκης. Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, παραλάβατε μια χώρα η οποία είχε ένα, ας το πω, ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λήγει στο τέλος του Φεβρουαρίου. Με το πρόγραμμα Γέφυρα, πιστεύετε ότι αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να επεκταθεί και να είναι καλυμμένη η χώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Προφανώς, κύριε Σπιθουράκη, αυτό είναι όλο το νόημα της συζήτησής μας. Αν δεν αποτελούσε ταυτόχρονα και ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θα είχε νόημα να το συζητάμε. Όλο το αντικείμενο της διαβούλευσης, της διαπραγμάτευσης, της συμφωνίας είναι να μπορέσουμε να έχουμε την μετάβαση με τα νότα μας καλυμμένα. Να μπορούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διεκδικούμε με ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας. Κυρία Ναβάρο από την Thank you very much, Beatrice Navarro with La Vanguardia from Barcelona. Mr. Tsipras, I would like to know which kind of program do you have in mind, if you are thinking of a precautionary program. Έχετε κατά νου ένα προληπτικό πρόγραμμα, ένα μακρύτερο σε διάρκεια πρόγραμμα, 6 μήνες ή περισσότερο? Ένα, αν θέλετε, πιο πολιτικό ερώτημα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια γεύση, κάποιο άρωμα σε σχέση με τις πολιτικές συζητήσεις που είχατε με τον κύριο Ραχώη? Ο κύριος Ραχώη ήταν λίγο ανήσυχος στη Σύνοδο Κορυφής σε ό,τι αφορά το θέμα της Ελλάδας. Εν τούτης πιστεύω ότι κάνει λάθος και θα ήθελα να το εξηγήσω και προσωπικά, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Δεν δικαιούται κανένας να εξωτερικεύει μια εσωτερική πολιτική ανησυχία που αφορά τις εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, διακινδυνεύοντας το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Άλλωστε, δεν υπάρχει περίπτωση να λύσει κανείς τα εσωτερικά του προβλήματα βλέποντας σε άλλες χώρες. Τα εσωτερικά του προβλήματα θα τα λύσει αν ακολουθήσει πολιτικές που γίνονται αποδεκτές από τους πολίτες της χώρας του, ο καθένας ηγέτης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, να σας πω ότι εμείς συζητάμε για την δυνατότητα να συμφωνήσουμε με τους εταίρους μας ένα πρόγραμμα γέφυρα, το οποίο θα μας οδηγήσει σε μία συμφωνία, σε ένα νέο συμβόλαιο, κοινωνικό συμβόλαιο όπως το λέμε, με τους εταίρους μας μετά από ένα εξάμηνο. Ένα συμβόλαιο για την ανάπτυξη, για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, για την έξοδο από την κρίση. Και στο οποίο συμβόλαιο προφανώς θα συμπεριλαμβάνονται οι δεσμεύσεις μας για πρωτογενώσεις οσκελισμένους προϋπολογισμούς, για τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, αλλά είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και μια τεχνική λύση για την απομείωση του χρέους, ώστε η χώρα να έχει δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Επειδή έχει περάσει και η ώρα, να δούμε λίγο πόσες ερωτήσεις θέλουν. Είναι ο κύριος Σιδέρης από ό,τι βλέπω, κυρία Μπαρμπάτση, κύριε Ανταλιάνη. Απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα και σας παρακαλούμε όσο αν είναι εύκολο να μην επαναλαμβάνονται ερωτήσεις, γιατί υπάρχει και φυσική κόπωση. Ο κύριος Σιδέρης. Αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, όπως το είπατε, θα το θέσετε σε δημοψήφισμα ή θα επιλέξετε την κοινοβουλευτική οδό? Και γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο απομείωση του χρέους και όχι διαγραφή που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα? Κύριε Σιδέρη, όποιον όρο και αν χρησιμοποιήσει κανείς, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει δημοσιονομικό χώρο, περιθώριο,
δεν μπορεί να βγει από την κρίση με την διαρκή υποχρέωση να έχει τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα ανέφικτα και ανεδαφικά του ύψους του 4,5%. Δηλαδή να στείβει την οικονομία της προκειμένου να αποπληρώνει ένα χρέος το οποίο διαρκώς μεγεθύνεται. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα σε σχέση με το ερώτημά σας, ακούστε, η μόνη μας δύναμη είναι η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Εμείς αισθανόμαστε ότι αυτή την εμπιστοσύνη την έχουμε και με το παραπάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό, αν θέλετε, αποτυπώνεται στις πρωτοφανείς εκδηλώσεις συμπαράστασης στην ελληνική κυβέρνηση, στις τελευταίες μέρες και στην προσπάθειά μας. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Και σηματοδοτεί και μια πολύ ουσιαστική μετατόπιση. Πριν από 5 χρόνια, ο κόσμος ήταν στους δρόμους και στις πλατείες με διάθεση να καταγγείλει και να καταδικάσει τις κυβερνητικές επιλογές. Και είχαμε και γεγονότα βίας έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σήμερα, 5 χρόνια μετά, έχουμε περάσει σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Έχουμε τον ίδιο κόσμο, τον ίδιο λαό να διαδηλώνει όχι ενάντια στην κυβέρνησή του, αλλά για να ισχυροποιήσει τη θέληση της κυβέρνησής του να διεκδικήσει την αξιοπρέπειά του. Όχι με πράξεις βίας, ειρηνικά, και όχι με διάθεση αντιευρωπαϊκή, εγώ θα έλεγα, αλλά με φιλοευρωπαϊκή διάθεση. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εμείς διαρκώς θα έχουμε στο νου μας την έγκριση του λαού στις επιλογές μας. Πιστεύω ότι δεν τίθεται ερώτημα προς ώρας για το αν την έχουμε αυτή την έγκριση και την εμπιστοσύνη ή όχι. Κυρία Μιλεύκα από το Associated Press. Yeah. About a regional issue, namely. Can you repeat, please? The relations with. Μπορείτε να επαναλάβετε τις σχέσεις σας με τους γείτονες προσφοράν. Προβλέπετε να πάρετε κάποια μέτρα προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να ξεμπλοκάρουν με τους γείτονες προσφοράν; Και αν όχι, θα κάνετε κάποια βήματα για να βελτιώσετε τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες που την περίοδο που διανύουμε, κατά την άποψή μου, δεν είναι καλές. Όταν λέτε when you say neighbor, what do you mean? Abba. We have a lot of neighbors. Republic of Macedonia, maybe. Ah, okay. We didn't hear very well at the beginning. Η διάθεσή μας είναι να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις επικοδομητικής συνεργασίας με όλους τους γειτονές μας. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, έχοντας στο μυαλό μας ότι τις όποιες διαφορές μας πρέπει να τις επιλύουμε πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι δυνατότητες διαλόγου στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο θα κάνουμε και σε ό,τι αφορά τους γείτονές μας και τις διαφορές που έχουμε, που πιστεύουμε ότι πρέπει να επιληθούν, σε ό,τι αφορά τους γείτονές μας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αυτή είναι μια πάγια θέση που έχουμε και δεν θα την αλλάξουμε. Θα πάρουμε άλλες 2 ερωτήσεις. Ο κύριος Κοβέος. Μ' ακούτε? Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε αν ισχύει η πληροφορία που υπάρχει από χθες το βράδυ ότι με δική σας παρέμβαση δεν υπογράφηκε αυτό το σχέδιο κοινού ανακοινοθέντος που είχε ετοιμαστεί στο άτυπο Eurogroup. Κύριε Κοβέο, η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά. Και πρέπει να σας πω ότι ήμουν διαρκώς σε ενημέρωση τόσο από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης όσο και από τον Υπουργό Οικονομικών, και την απόφαση τη λάβαμε συλλογικά.
Δεν ισχύει λοιπόν η πληροφορία ότι είχαμε διαφωνίες ή ότι είχαμε αντικρουόμενες εισηγήσεις. Ήταν κοινή η απόφασή μας και συμπέσαμε και οι τρεις σε αυτή τη στάση. Κυρία Μπαρμπάτση. Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι από τους εταίρους σας κατηγορούν ότι στο χθεσινό Eurogroup δεν παρουσιάσατε κάποια γραπτή κοστολογημένη πρόταση. Τέτοια πρόταση θα υπάρχει στο Eurogroup της Δευτέρας? Δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση. Υπήρξε μια ουσιαστικότατη και τεκμηριωμένη πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα για την έξοδο από την κρίση. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι θα δοθεί δυνατότητα σε όλες τις τέσσερις μέρες που ακολουθούν ώστε να υπάρξουν προφανώς πιο εξειδικευμένες τεχνικές προσεγγίσεις. Νομίζω όμως ότι η χθεσινή παρουσίαση του Υπουργού των Οικονομικών της πρότασής μας στο Eurogroup ήταν άρτια και καθόλου τεκμηριωμένη. Σε τελική ανάλυση, εγώ θα έλεγα αυτοί οι οποίοι διαραίουν τέτοιες εντυπώσεις να μας πούν ποια είναι η δικιά τους πρόταση για το πώς η Ελλάδα θα βγει από την κρίση. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί. Μετά από 4,5 χρόνια εφαρμογής ενός προγράμματος που απέτυχε, πρέπει να ακούσουμε και από αυτούς ποια είναι η πρότασή τους για το πώς η Ελλάδα θα επιστρέψει στην ανάπτυξη παραμένοντας στην Ευρωζώνη. Δεν ερχόμαστε σε αυτές τις διαβουλεύσεις ως μαθητές που θα τους εξετάσουν οι δάσκαλοι. Ερχόμαστε ως ισότιμοι εταίροι. Καταθέτουμε προτάσεις και ακούμε και προτάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω όμως κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε.